Για τη χρόνια νεφρική νόσο μας μιλάει ο νεφρολόγος υπερτασιολόγος Βασίλης Ιακόπουλος. Κύριε Ιακόπουλε, η χρόνια νεφρική νόσος είναι μία πάθηση που απασχολεί πολύ κόσμο. Ξέρετε, σε όλο τον κόσμο, 850 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο. Είναι περίπου ένα στους 10. Είναι πάρα πολύ συχνό πρόβλημα. Δεν έχει διαγνωστεί στους περισσότερους, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει συμπτώματα. Όταν φτάσει κανείς να έχει συμπτώματα από τη χρόνια νεφρική νόσο, είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα και είναι πολύ αργά. Έτσι είναι, πλησιάζουμε πια προς την αιμοκάθαρση που ίσως θα έχετε έτσι ακούσει και που τρομάζει πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και ελάχιστοι από αυτούς το γνωρίζουν. Όπως σας είπα, γιατί δεν έχουν συμπτώματα. Όπως επίσης πρέπει να σας πω, γιατί δεν είναι ευαισθητοποιημένος και ο κόσμος, δυστυχώς, και πολλοί γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας δεν είναι ευαισθητοποιημένοι. Και γι' αυτό κάθε χρόνο, αρχές Μαρτίου, τη δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου, που έχουμε την Παγκόσμια ημέρα νεφρού, το μήνυμα της ημέρας είναι αυτό, να γίνει γνωστό στον κόσμο και στους γιατρούς και στους επαγγελματίες υγείας πόσο συχνό είναι αυτό το πρόβλημα και πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα. Και πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε, ποια είναι η πρόληψη, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε? Μπορούμε να το δούμε κάνοντας κάποιες εξετάσεις, στοιχειώδεις εξετάσεις αίματος γενικές ούρων, και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι αυτές τις εξετάσεις πρέπει να τις κάνουμε στοχευμένα σε ανθρώπους που έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου για να την εμφανίσουν αυτή τη χρονιά νεφρική νόσο. Παραδείγματος χάρη διαβητικοί, υπερτασικοί, ασθενείς που έχουν κληρονομικό ιστορικό και διάφορες άλλες τέτοιες, έτσι, κάτι τέτοιοι παράγοντες κινδύνου. Η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένα πρόβλημα το οποίο στοιχίζει στο τέλος. Η αιμοκάθαρση, τα χρήματα που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για αιμοκάθαρση το χρόνο θα έφταναν για να ξεπληρωθεί το χρέος της Ελλάδας. Έτσι είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν, αν εμείς μπορέσουμε να σταματήσουμε, να επιβραδύνουμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας και να μην φτάσει τόσος κόσμος να κάνει αιμοκάθαρση, τότε θα κάνουμε και σημαντική οικονομία και χρημάτων, αλλά και γενικότερα πόρων ανθρώπινων, ας πούμε, του συστήματος υγείας σε όλο τον κόσμο, όλων των συστημάτων υγείας σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τρόποι, φάρμακα, συμβουλές, που αν όχι να τη θεραπεύσουν, τουλάχιστον να καθυστερήσουν πάρα πολύ την εξέλιξή της, ούτως ώστε πραγματικά να μην αποτελεί τόσο σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον. Επίσης, η υπέρταση είναι μια συχνή πάθηση. Εσείς ως νεφρολόγος και υπερτασιολόγος, πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς? Η υπέρταση είναι μια πολύ συχνή πάθηση, θα την έλεγε κανείς, κατάσταση τέλος πάντων. Αφορά περίπου 1 στους 3. Έτσι, είναι πολύ συχνό. Δηλαδή, αν είμαστε 3, ένας θα έχει υπέρταση. Και οι νεφρολόγοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το πράγμα, διότι ο νεφρός ρυθμίζει πάρα πολλά πράγματα, ρυθμίζει τον όγκο, ρυθμίζει το αλάτι, έτσι, ρυθμίζει πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο στην υπέρταση. Η εκρίν και διάφορες ουσίες που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Και επίσης η υπέρταση έχει και αυτή το εξής χαρακτηριστικό: δεν έχει συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει 18 πίεση και να είναι μια χαρά, 20 πίεση και να είναι μια χαρά. Και το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υπέρταση, στην καρδιά κυρίως, ακόμα και εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια που κάνουν πάρα πολύ συχνά, και να μην ξέρουν ότι είχαν υπέρταση, λέγοντας το γνωστό: μα εγώ ήμουν καλά, δεν είχα πονοκέφαλο. Αυτό, ας πούμε, ότι η πίεση ανεβαίνει και κάνεις πονοκέφαλο, είναι σχεδόν στα όρια του μύθου. Έτσι, δεν πονάει το κεφάλι από την υπέρταση, σπάνια. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Η μέτρηση της πίεσης είναι ένα πράγμα το οποίο άνθρωποι, έτσι, μετά από κάποια ηλικία, μετά τα 40, θα πρέπει να την κάνουν, όχι καθημερινά, αλλά θα πρέπει να είναι ένας βασικός τρόπος πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου. Δηλαδή, όπως λέμε να κάνουν χοληστερίνη, όπως λέμε, που είναι και πιο δύσκολο γιατί πρέπει να πάω στο μικροβιολόγο, το να μετρήσει την πίεση με ένα απλό πιεσόμετρο ηλεκτρονικό, πάρα πολύ εύκολα, σε λίγα δευτερόλεπτα να μετράς την πίεση σου. Δεν χρειάζεται να το κάνεις κάθε μέρα, αλλά να το κάνεις μια φορά την εβδομάδα, ξέρω. Οι ασθενείς που έχουν ζαχαρόδη διαβήτη, είναι καλό να επισκέπτονται έναν νεφρολόγο? Απαραίτητο.
Ο διαβήτης έχει διάφορα όργανα στόχους. Ανάμεσα σε αυτά το σημαντικότερο είναι η νεφρή. Η πιο συχνή και θα έλεγα και η πιο ακριβή επιπλοκή του σαχαρώδους διαβήτη είναι η διαβητική νεφροπάθεια. Είναι η πρώτη αιτία ένταξη σε αιμοκάθαρση σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Περίπου το 1/3 των ασθενών που καταλήγουν σε αιμοκάθαρση, αυτό οφείλεται στο σαχαρώδη διαβήτη. Στην Ελλάδα, στην Αμερική είναι η μισή. Γιατί εκεί ο διαβήτης είναι περισσότερο, είναι μεγαλύτερη παχυσαρκία από ό,τι είναι στην Ελλάδα, ακόμα τουλάχιστον. Και έτσι ο διαβήτης λοιπόν είναι μια πολύ συχνή αιτία νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Υπάρχουν και εδώ και στο διαβήτη θεραπευτικές παρεμβάσεις που μπορούμε να τις κάνουμε σχετικά έγκαιρα και στις οποίες παρεμβάσεις και ο ρόλος του νεφρολόγου είναι πολύ σημαντικός, ώστε να αναστείλουμε την εξέλιξη της νεφρικής νόσου από διαβήτη και να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην καταλήξει σε αιμοκάθαρση. Η πρόληψη σώζει ζωές. Άρα λοιπόν πρέπει νωρίς, τουλάχιστον οι ασθενείς οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου, και το ξαναλέω και ας γίνουμε κουραστικός, αυτοί που έχουν υπέρταση, αυτοί που έχουν διαβήτη, πρέπει να επισκέφτονται νεφρολόγο. Και ο γενικότερος πληθυσμός, τουλάχιστον την αρτηριακή του πίεση, την πίεση που λέμε, πρέπει να τη μετράει κατά διαστήματα, μετά από κάποια ηλικία, για να αποφύγει την εμφάνιση επιπλοκών της υπέρτασης ανάμεσα σε αυτές και της νεφρικής ανεπάρκειας. Το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη εποχή για να χαλαρώσουμε. Το μασάζ βέβαια, ακόμα κι αν είναι χαλαρωτικό, είναι πάντα θεραπευτικό. Για τις ευεργετικές ιδιότητες του μασάζ, ενημερωνόμαστε με μία επίσκεψη στο Holistic Massage Center. Ηλία, ποιες είναι οι παροχές του Holistic Massage Center? Το Holistic Massage Center στελεχώνεται από πτυχιούχους θεραπευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στον χώρο των θεραπείων. Έτσι, λειτουργούμε ως ομάδα από το 2016 με κύριο στόχο την εφαρμογή εξατομικευμένης κάθε φορά θεραπευτικής προσέγγισης με την παράλληλη συμβολή των εναλλακτικών θεραπείων. Οπότε, τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια και επαγγελματισμό, βοηθάμε ανθρώπους με προβλήματα υγείας, χρόνια κόπωση, έντονο στρες να βελτιώσουν την υγεία τους. Θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα για το ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο χαλαρωτικό και στο θεραπευτικό μασάζ. Υπάρχει μία σύγχυση γενικά με τα είδη μασάζ. Το μασάζ είναι πάντα θεραπευτικό. Απλά προσπαθούμε εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή, του κάθε εντριβωμένου, να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες τεχνικές για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να νιώσει ευεξία, τότε οι τεχνικές είναι διαφορετικές από τις τεχνικές που όταν θέλει να χαλαρώσει. Και ο ρυθμός βέβαια είναι πάρα πολλά. Ποια είναι η ειδίκευσή σας? Η αρχική μου ειδίκευση τα τελευταία 20 χρόνια είναι κινητική αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων, κακώσεων αλλά και δυσλειτουργιών, πάσης φύσεως. Παρ' όλα αυτά όμως, τα τελευταία 10 χρόνια έχω επικεντρωθεί σε εναλλακτικές μεθόδους όπως η ρεφλεξολογία, το σιάτσου, έτσι ώστε να προσφέρω στον κόσμο μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας τους. Γιατί να κάνουμε μασάζ? Ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητες του, τι μας προσφέρει? Βασικά το μασάζ είναι μια πανάρχια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται εδώ και 5.000 χρόνια, βασίζεται στις αρχές της ανατομίας, της φυσιολογίας και της υγιεινής, με σκοπό την πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας. Στην εποχή του Ιπποκράτη, κάθε γιατρός θα έπρεπε να γνωρίζει άριστα τις θεραπευτικές μεθόδους της μάλαξης. Έτσι και σήμερα, η μάλαξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικοθεραπείας, της αισθητικής αλλά και της σύγχρονης ιατρικής. Τα ωφέλη της μάλαξης είναι άμεσα και έμεσα. Μπορούμε να πούμε ότι επιδρά σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Και γι' αυτό το λόγο αποτελεί ολιστική θεραπεία, δηλαδή θεραπεύει το όλον. Πιο συγκεκριμένα, στο δέρμα γίνεται φανερή επίδραση της μάλαξης, βλέποντας το δέρμα να γίνεται πιο κόκκινο, πιο ερυθρό, καθώς απαλλάσσεται από νεκρά κύτταρα, γίνεται πιο λίο, πιο ελαστικό, συνεπώς πιο νεανικό. Στο λεμφικό σύστημα γίνεται αποσυμφόρηση της λέμφου, καθώς
τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού και οι τοξίνες αποβάλλονται. Συμβάλλει επίσης σε κάποιο βαθμό στην αιμοποίηση και στο ανασωπητικό σύστημα. Στο μυοσκελετικό σύστημα προάγει την ελαστικότητα και αντοχή μυών και αρθρώσεων, καθώς ανακουφίζονται από σπασμούς και πόνους. Στο αναπνευστικό σύστημα βοηθάει την απόχρεμση και την αποβολή σωματιδίων από τους βρόγχους και τους πνεύμονες. Στο ενδοκρινικό σύστημα και στο γεννητικό, φυσικά, συμβάλλει στην εξισορρόπηση των ορμονών. Στο πεπτικό σύστημα βοηθάει την πέψη, αυτό σημαίνει καλύτερη απορρόφηση των τροφών, αλλά και καλύτερη υγεία και φυσικά στο νευρικό σύστημα όπου δημιουργεί ευεξία, ευχαρίστηση, χαλάρωση, διάβγεια και ανακούφιση των συναισθημάτων. Έτσι λοιπόν η μάλαξη σε συνδυασμό με την εγκράτεια στο φαγητό, επαρκή ύπνο και ήπια σωματική άσκηση μπορεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο επίπεδο υγείας και ζωής και να διευρύνει το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου. Ο Γενικός Χειρουργός Χαρίλαος Κουλούρης μας λέει για όλα τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν στην υγεία μας όταν υπάρχει θέμα στον θυροειδή αδένα και για την αντιμετώπιση τους με χειρουργική επέμβαση. Κύριε Κουλούρη, τι είναι ο θυροειδής αδένας? Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αδένας του ανθρωπίνου σώματος, ο οποίος έχει σχέση με τις λειτουργίες όλου του οργανισμού. Είναι βαθιά κρυμμένος στο λαιμό, είναι μικρός γύρω στα 20 γραμμάρια και έχει σχέση με λειτουργίες που αφορούν το σύνολο των βιολογικών συμπτωμάτων του οργανισμού και γι' αυτό ακριβώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχει μια κρυφή συμπτωματολογία. Τι προβλήματα υγείας μπορούν να προκληθούν αν υπάρχει κάποιο ζήτημα, κάποιο θέμα με το θυροειδή αδένα? Τα θέματα του θυροειδούς αδένα αφορούν δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η μία είναι πώς λειτουργεί, δηλαδή αν παράγει περισσότερες ορμόνες θυροειδικές, περισσότερες ή λιγότερες, και πώς είναι ο ίδιος ο αδένας στην αρχιτεκτονική του, δηλαδή αν είναι διογκωμένος ή όχι. Οπότε έχουμε την πάθηση της βρονχοκύλης. Αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία εμείς πρέπει να τα ελέγχουμε με εξετάσεις. Πάρα πολλές φορές, όταν έχουμε υπερλειτουργία του αδένα, έχουμε συμπτώματα τα οποία τα αποδίδουμε σε άλλες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη σε νεύρα ή σε ταχυπαλμίες ή σε προβλήματα της καρδιάς. Από την άλλη, όταν ο θυροειδής αδένας υπολειτουργεί, τότε έχουμε συμπτώματα που επίσης αφορούν σε έναν βραδυψυχισμό, αισθανόμαστε πολύ κουρασμένοι και έχουμε συμπτώματα που επίσης δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε κάπως συγκεκριμένα. Όλα αυτά αποκαλύπτονται με ένα λεπτομερή έλεγχο και όταν ο γιατρός είναι υποψιασμένος για να το ανακαλύψει. Ποιος είναι ο προληπτικός έλεγχος που μπορούμε να κάνουμε, κύριε Κουλούρη? Ποιες είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο θυροειδής αδένας? Οι εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε για να ελέγξουμε την λειτουργία του θυροειδούς, και να πω εδώ κυρίως ότι σε μεγάλη πλειοψηφία ο πληθυσμός των ασθενών αυτών είναι γυναίκες, αφορά αφενός να ελέγξουμε τα επίπεδα των θυροειδικών ορμονών. Αυτό γίνεται με μια απλή αιμοληψία που θα πάμε σε ένα εργαστήριο και θα μετρήσουμε τις θυροειδικές ορμόνες. Και αφετέρου γίνεται όμως με ένα υπερηχογράφημα τραχύλου, το οποίο πρέπει να γίνεται πάντοτε συνδυασμένα. Είναι λάθος να κάνουμε το ένα από τα δύο και όχι και τα δύο μαζί, γιατί τότε ξεφεύγουν κάποιες καταστάσεις και τις αντιμετωπίζουμε μετά από πολλά χρόνια, όταν τα προβλήματα είναι πλέον διογκωμένα και αντιμετωπίζονται με δυσκολία. Και από ποια ηλικία πρέπει να γίνουν αυτές οι εξετάσεις? Όταν έχουμε ιστορικό οικογενειακό και ξέρουμε από την οικογένειά μας ή από κάποιο συγγενή ότι έχει τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να το ξεκινάμε από μικρή ηλικία και στην ηλικία στη δεκαετία των 20. Ιδάλλως μετά τα 35-40, ιδίως καλό είναι να κάνουμε έναν έλεγχο τέτοιο της θυροειδικής λειτουργίας. Από την άλλη, βέβαια, όποτε έχει ο γιατρός υποψίες ότι κάποια συμπτωματολογία έχει σχέση με αυτό το υποκείμενο νόσημα, πρέπει να κάνει τον ίδιο έλεγχο ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία και να κατευθύνει τον άρρωστο κατάλληλα. Γιατρέ, αν κάνουμε ένα υπερηχογράφημα και δούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο θυροειδή αδένα, ποια είναι η θεραπεία, τι πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα? Φυσικά υπάρχει θεραπεία και έχει σχέση με τις υποκείμενες βλάβες. Αν οι βλάβες αφορούν την θυροειδική λειτουργία, συνήθως αντιμετωπίζονται με φάρμακα, δηλαδή αν οι ορμόνες που υπερπαράγονται είναι περισσότερες ή λιγότερες, αντιμετωπίζονται με τα αντίστοιχα φάρμακα συνήθως, που είτε μας δίνουν τις ορμόνες αυτά, είτε καταστέλουν τη λειτουργία του θυροειδούς. Και από την άλλη, αν έχουμε κάποιες βλάβες που αφορούν τον ίδιο τον θυροειδή, πώς είναι κατασκευασμένος,
αν έχει βροχοκύλιο, όπως λέμε, είναι διωγγωμένος, ή αν έχει όζους, αυτό μετά στη συνέχεια χρειάζεται ακόμα πιο λεπτομερή έλεγχο, μέχρι και κάποια πιθανή βιοψία για να αποκαλύψουμε την πιθανότητα ύπαρξης ενός καρκινώματος, που είναι μια πολύ συχνή πάθηση, το καρκίνωμα του θυροειδούς αδένα. Είναι η πιο συχνή κακοήθεια στον ανθρώπινο οργανισμό. Αν αυτό πρόκειται για όζους, που είναι πάρα πολύ συχνό, αυτό πρέπει ο εξειδικευμένος χειρουργός των ενδοκρινών αδένων να αξιολογήσει αυτά τα ευρήματα. Αν η όζη είναι πάρα πολύ μικρή, συνήθως χρειάζεται μια παρακολούθηση με εντατικά υπερηχογραφήματα στο επόμενο εξάμεινο ή στον χρόνο. Από την άλλη, αν έχει ύποπτα χαρακτηριστικά αυτός ο όζος ή αυτή η όζη είναι πάρα πολύ, δηλαδή αυτή η βροχοκύλη είναι πολυοζώτης, όπως λέμε, τότε χρειάζεται τις πιο πολλές φορές κάποια βιοψία και από εκεί ανάλογα με τα ευρήματα να σκεφτούμε μήπως χρειαστεί χειρουργείο, χειρουργική επέμβαση, που σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι η ολική θυροειδεκτομή. Ο Γενικός Χειρουργός Γεώργιος Μπινιάρης μας ενημερώνει για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε ένα ορθοπρακτικό ιατρείο και μας μιλάει για πρόληψη και θεραπεία. Κύριε Μπινιάρη, ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε ένα ορθοπρακτικό ιατρείο? Η ορθοπρακτική χειρουργική είναι ο κλάδος της χειρουργικής που ασχολείται με τις παθήσεις που εμφανίζονται στο τελευταίο τμήμα του παχαίους εντέρου, που λέγεται απευθυσμένο ή ορθό, και φυσικά στην περιοχή του προκτού, στο προκτόδερμα. Τα πιο συχνά προβλήματα που συναντάμε σε ένα ορθοπρακτικό χειρουργείο είναι κυρίως προβλήματα που αφορούν διαταραχές των συνηθιών του εντέρου, τη γνωστή δυσκυλιότητα, με η παρουσία αιμορροειδοπάθειας. Επίσης είναι διάφορες φλεγμονές του περιπροκτικού δέρματος που προκαλούν περιπροκτικά ή περιεδρικά, όπως λέγονται, αποστήματα ή και συρρίγγια, που συνήθως συνοδεύουν ένα περιεδρικό απόστημα. Άλλο συχνό πρόβλημα είναι η ραγάδα δαχτυλίου, που είναι ένα μικρό σκίσιμο στο βλενογόνο και στο προκτόδερμα, με τρομερό αίσθημα πόνου και καύσου, κυρίως μετά την γένωση, που θέλει αντιμετώπιση, καθώς και διάφορες άλλες μορφές προβλημάτων, δερματολογικών περισσότερο, όπως είναι τα μορφώματα ή του περιπροκτικού δέρματος, όπως τα κονδυλώματα, διάφορα σαρκία δερματικά κτλ. Τι είναι η αιμορροειδοπάθεια? Αιμορροειδοπάθεια είναι οποιαδήποτε διαταραχή σε μια φυσιολογική δομή που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα, που είναι οι αιμορροίδες. Οι αιμορροίδες είναι φυσιολογικές δομές, βρίσκονται στο τελευταίο τμήμα του παχαίους εντέρου και αποτελούνται από μαξιλαράκια φλεβικών πλεγμάτων, τα οποία φουσκώνουν, γεμίζουν δηλαδή αίμα ή αδειάζουν, ανάλογα με τη λειτουργία που πρόκειται να γίνει, και κυρίως αυτή είναι η αφόδευση. Για να γίνει η αφόδευση, λοιπόν, τα περιπροκτικά αυτά και τα υποβλενογόνια πλέγματα αδειάζουν ώστε να προωθηθούν τα κόπρανα, και μετά την αφόδευση ξαναφουσκώνουν, γεμίζουν, διαστέλλονται για να διατηρηθεί η εγκράτεια μετά την αφόδευση. Άρα λοιπόν συνεισφέρουν σαν φυσιολογικές δομές στην προώθηση των κοπράνων στην τελική τους φάση προς αφόδευση και στην εγκράτεια του προκτικού σωλήνα μετά από αυτήν. Οποιαδήποτε διόγκωση παθολογική αυτών των πλεγμάτων ονομάζεται αιμορροειδοπάθεια. Όπως είπαμε, είναι δύο ειδών τα πλέγματα αυτά. Είναι εσωτερικά, κάτω από τον βλενογόνο του εντέρου, και όπου ανάλογα με την διόγκωσή τους διακρίνονται σε πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, τρίτου βαθμού, τετάρτου βαθμού. Αυτά που ακούμε για βαθμούς αφορούν τις εσωτερικές λοιπόν αιμορροίδες, και υπάρχουν και στο περιπροκτικό δέρμα, οι οποίες είναι εξωτερικές αιμορροίδες, είναι δηλαδή κάτω από το δέρμα του προκτού. Οπότε κάποια διαταραχή ή παθολογική διόγκωση αυτών των δύο φυσιολογικών κατά τα άλλα ανατομικών δομών ονομάζεται αιμορροειδοπάθεια. Γιατρέ, από τι προκαλείται και πώς αντιμετωπίζεται? Η κύρια αιτία της αιμορροειδοπάθειας είναι η αύξηση της ενδοκυλιακής πιέσεως και κυρίως είναι η χρόνια διαταραχή των γενώσεων που ονομάζεται δυσκυλιότητα. Δηλαδή μια γένωση κάθε 3-4 μέρες ή μια γένωση που διαρκεί πάνω από 5 λεπτά και καταλήγει να μην δίνει το αίσθημα της εγκαίνωσης αλλά να υπάρχει το αίσθημα της αντελούς αφόδευσης, είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία χρήζει ιατρικής επίσκεψης. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής μας. Περισσότερες φυτικές ίνες, περισσότερη ενυδάτωση, 3-4 φορές την εβδομάδα μια 30-40 λεπτή απλή άσκηση, όπως το κολύμπι ή το περπάτημα, και να μην καταναλώνουμε καυτερά φαγητά ή φαγητά που έχουν
πολλά μπαχαρικά και είναι επικάτοικα. Αυτά συνεισφέρουν στην αύξηση, στη διόγκωση, στο πρίξιμο των φλεβικών πλεγμάτων. Κύριε Μπινιάρη, ποιες είναι οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης? Χειρουργική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, σε τέτοιο βαθμό μάλλον το πρόβλημα της διόγκωσης των αιμορροιδικών πλεγμάτων που προκαλεί αιμορραγία, πόνο, έκρηξη βλένης, κνησμό που συνοδεύει ή είναι και ανεξάρτητο από την γένωση. Τότε πρέπει να επισκεφτούμε έναν ειδικό χειρουργό ο οποίος θα εξατομικεύσει το πρόβλημα, θα καθορίσει τον βαθμό διόγκωσης ή τον βαθμό παθολογίες το οποίο συναντά μέσα από μια κλινική εξέταση ή και από παρακλινικές εξετάσεις αν χρειάζονται, όπως είναι η αξονική περινέου κτλ. Και θα προτείνει την κατάλληλη θεραπεία για τον συγκεκριμένο ασθενή, όχι την ιδανική θεραπεία. Δεν υπάρχει ιδανική θεραπεία, υπάρχει ιδανική εξατομικευμένη θεραπεία. Γιατρέ, ποιες είναι οι θεραπευτικές εξελίξεις αιχμής? Οι τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της αιμορροιδοπάθειας λοιπόν βασίζονται στην εξατομίκευση, όπως είπαμε, της αντιμετώπισης και στοχεύουν στην μη εκτομή, όπου αυτό είναι δυνατό ή πρέπει να γίνει, των αιμορροιδικών όζων, στη διατήρησή τους λοιπόν. Η πρώτη τεχνική που είναι πολύ διαδεδομένη, ονομάζεται αιμορροιδοπλαστική κατά χάλαρα, δηλαδή απολυνώνονται τα αιμορροιδικά αγγεία και αναρτάται ο αιμορροιδικός βλενογόνος με απορροφήσιμα ράματα στο τείχωμα του παχαίους εντέρου, ώστε να ατροφήσουν οι αιμορροιδικοί όζοι και μη τροφοδοτούμενοι και αναρτώμενοι. Μια άλλη νέα τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η αιμορροιδοπηξία. Αιμορροιδοπηξία σημαίνει ο καυτηριασμός με διάφορες πηγές ενέργειας των αιμορροιδικών όζων, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται με ή χωρίς απολύνωση του τροφοφόρου αγγείου. Υπάρχουν δηλαδή και υβριδικές καταστάσεις ανάλογα με τον βαθμό του προβλήματος. Η αιμορροιδοπηξία έγκυται σε μία θερμοπηξία, δηλαδή χρησιμοποιείται τη θερμότητα που παράγεται από μια δέσμη λέιζερ ή από μια εκπομπή ραδιοκυμάτων. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, δεν υπάρχει εκτομή, όπως είπαμε, του νοσούντος ιστού, δεν υπάρχει μεταχειρητικός πόνος, δεν υπάρχει μεταχειρητική αιμορραγία. Είναι στοχευμένοι, δεν προκαλούνται βλάβες στο μπέριξ υγιή βλενογόνο, ώστε να προκληθεί ουλώδης ιστός που μπορεί να συνεισφέρει σε μία στένωση, δεν επηρεάζει την εγκράτεια, δεν προκαλεί ακράτεια και επιτρέπει τη σύντομη επιστροφή στην καθημερινότητα. Μετά από μία μέρα, είναι μία διαδικασία 15-20 λεπτών, μπορεί να υπάρχει μία διανυκτέρευση ή και καθόλου να φύγει ο ασθενής την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και μετά από μία-δύο μέρες να επιστρέψει στις δραστηριότητές του. Αν παρόλες τις αλλαγές της καθημερινότητας, γιατί υπάρχει γενετική προδιάθεση σε αυτές τις αιμορροιδοπάθειες, δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε μία διόγκωση των αιμορροίδων μας προκαλεί πόνο, αιμορραγία, έκρηση βλένης, κνησμό και φυσικά μεγάλου βαθμού πρόπτωση, αν πρόκειται για εσωτερικές αιμορροίδες έξω από τον προκτικό δακτύλιο, πρέπει να απευθυνθούμε οπωσδήποτε σε έναν ορθοπροκτικό χειρουργό, ο οποίος εκατομικευμένα θα μας δώσει τη λύση που ταιριάζει στο πρόβλημά μας. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Ζάγκος από την Elite Plastic Surgery μας ενημερώνει για την λιπομεταφορά. Κύριε Ζάγκο, τι είναι η λιπομεταφορά? Η λιπομεταφορά είναι η μεταφορά του λίπους που παίρνουμε από μια λιποαναρρόφηση σε κάποια άλλη περιοχή του σώματος στον ίδιο ασθενή. Ουσιαστικά, μέσω της λιποαναρρόφησης κρατάμε κάποιο από αυτό το λίπος, το επεξεργαζόμαστε ειδικά και το μεταφέρουμε σε διάφορες περιοχές στο πρόσωπο και στο σώμα. Ποια είναι η διαδικασία της λιπομεταφοράς? Η διαδικασία είναι η εξής. Κάνουμε μια λιποαναρρόφηση, είτε αυτή είναι κλασική λιποαναρρόφηση, είτε είναι υποβοηθούμενη. Κρατάμε με αποστηρωμένο τρόπο το λίπος που παίρνουμε από αυτή τη λιποαναρρόφηση και στη συνέχεια
το φυγοκεντρούμε σε ένα ειδικό μηχάνημα, κρατάμε τα βλαστοκύτταρα του λίπους, τα οποία και τα μεταφέρουμε στην περιοχή που θέλουμε να δώσουμε τον όγκο. Σε ποιες περιοχές του προσώπου και σε ποιες περιοχές του σώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί? Στο πρόσωπο μπορούμε να κάνουμε λιπομεταφορά σε πολλές περιοχές. Είναι ουσιαστικά σε όλες τις περιοχές μπορούμε να βάλουμε υαλουρονικό για να δώσουμε όγκο. Για την λιπομεταφορά του προσώπου χρειάζεται εκτός από τη φυγοκέντρηση μια εξτρά διαδικασία, το λίπος, για να φτιάξουμε το λεγόμενο nano fat, δηλαδή να φτιάξουμε το πλήρως ενεργοποιημένο βλαστοκύτταρο του λίπους, το οποίο θα μας δώσει και τη διάρκεια. Οπότε μπορεί να μπει στα ζυγοματικά, μπορεί να μπει στις γωνίες της κάτω γνάθου, μπορεί να μπει ακόμη και στα χείλη. Ουσιαστικά δίνουμε όγκο με το λίπος, όπως δίνουμε και με το υαλουρονικό. Στο σώμα, οι δύο κύριες περιοχές που μπορούμε να κάνουμε λιπομεταφορά είναι το στήθος, ο μαστός, για να κάνουμε μια αυξητική μαστού με λίπος, και η γλουτή, όπου μπορούμε να κάνουμε μια αυξητική γλουτών και ανάθρωση γλουτών με λίπος. Επίσης, υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορούμε να βάλουμε λίπος, οι οποίες δεν έγκυται στο κομμάτι της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής όσο της επανορθωτικής, όπως είναι μια εγκαυματική ουλή, όπως είναι ένα τραύμα, όπως είναι περιοχές που θέλουμε να κάνουμε έντονη ανάπλαση μέσω των βλαστοκυτάρων του λίπους. Γιατρέ, ακούω συνεχώς για το BBL. Θέλουμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο, η ανόρθωση των γλουτών με λιπομεταφορά και η αύξηση των γλουτών με λιπομεταφορά. Είναι βραζιλιάνικη τεχνική, μας έχει έρθει από τη Βραζιλία και έχει κατακλείσει όλο τον κόσμο. Πολύ δημοφιλής μέθοδος. Ουσιαστικά είναι η μεταφορά του λίπους στους γλουτούς. BBL τα αρχικά είναι Brazilian Butt Lift, και με αυτόν τον τρόπο και αυξάνουμε τον όγκο στο γλουτό και πετυχαίνουμε και ανόρθωση γλουτού. Τοποθετούμε το λίπος σε συγκεκριμένη περιοχή στο γλουτό, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να πετύχουμε και τα δύο. Αυτό είναι μια πολύ ευρέως διαδεδομένη μέθοδο και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, και το κυριότερο πράγμα είναι ότι κάνουμε αυτό που λέμε λιπογλυπτική. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε λίπος από το ψωμάκι, να πάρουμε λίγο λίπος από το banana roll που λέμε την περιοχή ακριβώς κάτω από το γλουτό, να το τοποθετήσουμε αυτό το λίπος στο άνω μέρος του γλουτού, με αποτέλεσμα να κάνουμε σμήλευση ολόκληρου του κάτω κορμού. Αντιλαμβάνομαι πως η λιπομεταφορά δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι όμως και μόνιμα, κύριε Ζάγκο? Συνήθως ένα μέρος αυτού του λίπους που μεταφέρουμε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απορροφάται. Περίπου το 30-40% βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας απορροφάται από τον ίδιο τον οργανισμό. Αυτό έχει να κάνει με το τι μέθοδο επεξεργασίας έχει επιλέξει ο γιατρός να κάνει και πόσο καλό είναι το επίπεδο των βλαστικών λιποκυτάρων τα οποία μεταφέρει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θα χάσουμε κάποιο όγκο στους πρώτους μήνες μετά τη λιπομεταφορά, επιλέγουμε πάντα σε συνεννόηση με τον ασθενή να κάνουμε ένα over correction που λέμε, μια υπερδιόρθωση, να δώσουμε λίγο το κάτι παραπάνω, ώστε χάνοντας αυτό το 30% να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε αν περάσει το πρώτο εξάμηνο και απορροφηθεί αυτό το 30% του λίπους που λέμε ότι απορροφάται, στη συνέχεια έχουμε ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ εντυπωσιακό, που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τη μονιμότητα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής και θα κλείσουμε με ένα πολύ εντυπωσιακό θέμα, με πολύ ωραίες εικόνες από το καταπληκτικό fashion show που διοργάνωσε και φέτος η αγαπημένη μου συνεργάτηδα Κατερίνα Αγγέλου. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το show, μεγάλη επιτυχία, λαμπερά πρόσωπα, λαμπερή καλεσμένη, εκπληκτικά ρούχα. Κατερίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και για την τιμή που μου έκανες, για την πρόταση που μου έκανες να κάνω την έναρξη του show. Σου εύχομαι πάντα επιτυχίες, να είσαι πάντα καλά και να δημιουργείς, να οργανώνεις τέτοια ωραία fashion show. Πάμε να δούμε ωραίες εικόνες από αυτή την εκδήλωση. Γκαλά μόδας γυναίκα 2022. Είναι πραγματικά μια βραδιά αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που τους αξίζει. Τι έχεις να συμβουλέψεις τις γυναίκες του σήμερα? Να αφήσουν πίσω τους ό,τι δεν τις πάει μπροστά. Λίγα λόγια για τη σημερινή λαμπερή διοργάνωση. Φιλανθρωπική δράση, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αλλά, πώς να σου το πω, έζησα το νόημα της διεκδίκησης σε μια πολύ δύσκολη εποχή
δεν σταμάτησα πουθενά. Αυτό όμως που με έχει κάνει πραγματικά πολύ χαρούμενη είναι ότι φέτος φιλοξενούμε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μου. Τι είναι αυτό που θαυμάζει τις γυναίκες περισσότερο? Τι είναι αυτό που θαυμάζω? Κάποιες από εμάς, όταν αγαπάμε, αγαπάμε για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ που με πιστέψατε. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες από το Fashion Show της Καταρίνας Αγγέλου φτάσαμε στο τέλος της τελευταίας εκπομπής για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία χρονιά με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους εσάς που εμπιστευτήκατε εμένα, εμπιστευτήκατε τους συνεργάτες μου, την εκπομπή και παρουσιάσατε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Εύχομαι να ξανανταμώσουμε από Σεπτέμβριο και να κάνουμε ακόμα πιο ωραία θέματα, ακόμα πιο ωραίες εκπομπές. Επίσης θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, που ήταν πάντα δίπλα μου, που είχαν επαγγελματισμό, που είχαν ένα πραγματικά πολύ ωραίο αποτέλεσμα, τον Δημήτρη Μουζάκη που είναι στο μοντάζ, τον Παναγιώτη Ορτοπιό που είναι πίσω από τις κάμερες, τον Παναγιώτη Περπερίδη στη Θεσσαλονίκη, τον Θοδωρή, τον Αριστίδη, τον Σταμάτη, όλα τα παιδιά που συνεργαστήκαμε.
τις αγαπημένες μου συνεργάτες, την Κατερίνα Αγγέλου και τη Δήμητρα Γερογιάννη για τα πολύ ωραία θέματα που βγάλαν όλη αυτή τη χρονιά. Και βέβαια είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσω και τα κανάλια που μας φιλοξενήσανε, το Euro Channel στη Θεσσαλονίκη, το Alert εδώ στην Αθήνα, την Delta Τηλεόραση στη Βόρεια Ελλάδα, το κανάλι Αιγαίο και βέβαια και το κανάλι Ηλέκτρα στη Πελοπόννησο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την Generation Y, τον κύριο Σπανίδη, για την υπέροχη φιλοξενία σε αυτούς τους ωραίους χώρους. Βέβαια, το μεγαλύτερο ευχαριστώ πηγαίνει σε εσάς, αγαπημένοι τηλεθεατές, που κάθε χρόνο μας παρακολουθείτε, μου δίνετε την αγάπη σας, μου δίνετε ενέργεια, μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίζω και εγώ και οι συνεργάτες μου και να βγάζουμε κάθε χρόνο πιο ωραίες εκπομπές. Κλείσαμε την ένατη χρονιά Viva και με το καλό από Σεπτέμβριο να ανταμώσουμε και να πάμε στη δέκατη χρονιά με ακόμα πιο ενδιαφέροντα θέματα και ακόμα πιο ωραίες εκπομπές. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να κάνετε μπάνια, να πάρετε μια άδεια, να αφιερώσετε στον χρόνο στον εαυτό σας, στους φίλους σας, στους αγαπημένους σας και βέβαια να φορτίσετε τις μπαταρίες σας για να μπορέσουμε από Σεπτέμβριο να είμαστε και πάλι όλοι καλά μαζί. Να προσέχετε, φιλιά πολλά, καλό καλοκαίρι, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Είμαι εντάξει στα μαλλιά όλα, τελευταία εκπομπή σήμερα, Παναγιώτη μου, να με προσέξεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ετοιμός, θες κάτι, τα έχεις όλα. Πάμε. Τα μαλλιά μου, Παναγιώτη, είναι ωραία σήμερα στην τελευταία εκπομπή για αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Τους ευχαρίστησα όλους. Τα κανάλια που μας φιλοξένησαν, εσάς. Μοντάζ, αυτά, όλους νομίζω, έτσι. Ένα πεις ένα καλό καλοκαίρι στον κόσμο, έτσι, που έχεις fan club τώρα πλέον. Έχω. Έχει. Παναγιώτη Σαρκοπιός, εδώ, δύναμη. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια, καλή ξεκούρα σε όλους. Να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Used to be afraid of loving what it might do.